Καλησπέρα μάγκες και καλώς ήρθατε μετά από καιρό σε βίντεο. Ένα ακόμη βίντεο και είμαι πολύ hyped αυτή τη στιγμή γιατί θα έχουμε να ανοίξουμε πακετάκια. Θα πάμε στα Lightning Grounds να τζογάρουμε σήμερα. Όπως βλέπετε έχω πάρα πολλά coins. Έχω 5.400.000 στο περίπου. Είμαι πολύ κοντά για να φτάσω στα 400.000 ακριβές. Ποσό είναι το 394.000 και φυσικά τα 5 εκατομμύρια από πίσω. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει ότι έχουμε τόσα χρήματα και θα πάμε να τα χαλάσουμε στα Lightning Grounds όσα έχει. Θα ανοίξουμε όλα τα Lightning Grounds και γενικά θα τζογάρουμε. Όπως βλέπετε στα My Items δεν έχω κανένα pack, θα πάμε κατευθείαν εδώ στα Lightning Grounds. Όπως βλέπετε απομένει μία ώρα και θα προσπαθήσω να τα ανοίξω όλα, εκτός από τα Club Packs φυσικά, τα οποία δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Αν και όσοι μέγετε στο Instagram θα έχετε δει ότι από Club Packs, ειδικά στην αρχή του παιχνιδιού, έχουμε βγάλει πολύ όμορφα πραγματάκια. Όμως δεν είναι κάθε μέρα πασχαλιά, γι' αυτό θα ανοίξουμε κάποια packs τα οποία υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχουμε κάτι. Θα ξεκινήσουμε με τα Headliners Pick. Το Headliner είναι ένα ξεπερασμένο event, αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο Pack Opener for Food, όλα τα events είναι στα packs κάθε φορά, διότι είναι ένα Pack Opener παιχνίδι και γι' αυτό θα έχει όλα τα promo μαζί και όποιον τύχεις. Σχεδόν βέβαια, γιατί συνήθως όταν βγαίνουν τα καινούργια promo, συνήθως εκεί μπαίνουν πιο πολλοί κάρτες στα packs. Παρ' όλα αυτά, μπορείς να τύχεις ακόμα και σήμερα Team of the Year, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει ότι έχουμε guarantee Headliner Pick. Πάμε να δούμε, είναι ανάμεσα σε δύο. Έχουμε Haaland και Ζαχά, είναι πολύ καλοί και οι δύο. Παρόλο που θα πάρω τον Ζαχά επειδή είναι new, όπως θα δείτε. Ο Haaland δεν είναι, είναι duplicate, είναι πολύ καλό fodder, αλλά θα πάρω την new κάρτα, δεν πειράζει. Πάμε κατευθείαν στο επόμενο pack, στο επόμενο pick για την ακρίβεια. 80.000 κάνει αυτό το pick. Εδώ έχουμε πάλι Ζαχά και Ραφίνια. Τώρα θα ξαναπάρουμε Ζαχά, διότι είναι φόντερ, είναι 87, είναι υψηλότερο rating από τον Ραφίνια που είχε δίπλα. Και το τελευταίο μας headliner pick είναι ο Μπεν Γκέντερ. Πάρα πολύ ωραίο, είναι και new card, είναι 89, είναι πάλι ο Ραφίνια, ο οποίος είναι πολύ χαμηλό rating σε σχέση με τον Μπεν Γκέντερ, τον Haaland και τον Ζαχά που τήγαμε προηγουμένως. Θα πάρουμε Μπεν Γκέντερ. Τελικά καλύτερα να έπαιρνα Haaland πριν για το φόντερ και να παίρνα τώρα τον Ζαχά στο δεύτερο pick, τον οποίο ξαναέτυχα, έτσι ώστε να ήταν νιού, αλλά πού να ξέρω τι μου επιφυλάσσει η τύχη. Θα πάμε στο... για να δούμε πού θα πάμε τώρα. Να πάμε στο freeze pick. Έχουμε και εδώ δύο picks. Στο headliner είχαμε τρία, εδώ έχουμε Μορένο και Κάπα. Θα πάρω τον Κάπα επειδή είναι υψηλότερο rating, μόνο και μόνο γι' αυτό. Και επόμενο και τελευταίο είναι ο Ντεμπελέ. Οκ, πολύ καλό. Φύγαμε στο Icon Pick. Πάμε κατευθείαν. Εδώ έχουμε Σόκρατες και φέρνει ο Σόκρατες ο Baby, αν δεν κάνω λάθος. Δεν πειράζει, έκανα λάθος. Πάμε στο επόμενο Icon Pick. Ο Τσέχο Baby. Δεν πήγαν καλά από άποψη καρτών αυτά τα picks. Και εδώ έχουμε τον Οκότσα, που είναι ο Mid νομίζω, ή ο Baby, δεν ξέρω ποιος ακριβώς είναι. Θα πάμε τώρα, θα συνεχίσουμε με τα Collector's Team of the Week Pick. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε Βέλα. Wow, τι είχαμε άλλη κάρτα, όπως θα δείτε. Θα δούμε λίγο στις πιθανότητες αρχικά να διαλέξουμε τον Βέλα, προφανώς γιατί είναι υψηλότερο rating. Εδώ όπως θα δείτε έχει Team of the Year, με συγχωρείτε, Team of the Week Gold Player 99,9%. Και εμείς μπήκαμε στο 1%, το οποίο δεν είχε Team of the Week, είχε τον Carlos Vela, τον Record Breaker. Πάμε στο επόμενο pick κατευθείαν. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε τον 80R που είναι υψηλότερο rating, είναι ο Garcia. Πάμε στο επόμενο, εδώ έχουμε 10 picks, έχουμε ανοίξει ήδη τα 2. Πάμε στο τρίτο και είναι ο Vardy, 88R, εκπληκτικό pool. Και να επισημάνω ότι οι Team of the Week θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ, διότι στα SBC ζητάει αρκετά έτσι Team of the Week παίχτες. Επομένως θα είναι κάτι πολύ βοηθητικό για τα SBC. Ο Vardy είναι ένα πολύ ψηλό rating, 88, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο και είναι και ο Morata, 86, πάρα πολύ καλό. Ελπίζω να τύχουμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Για να δούμε. Εδώ είναι ο Klaas, τον οποίο θα διαλέξω. 81, έχει κι άλλο 81.
Πάμε στο επόμενο. Είναι ο Στέφεν, 82άρης. Οκ, έχουμε άλλα 4. Πάμε. Και είναι ο Μίλλερ. Είναι και έχει και τον μοναδικό Browns Team of the Week που υπάρχει στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Θα μπορούσα να το διαλέξω για το collection, αλλά θα διαλέξω τον Miller γιατί προτιμώ το rating και προτιμώ να είμαι πιο έτοιμος για τα SBC. Πάμε στο επόμενο του collector Team of the Week Pick. Έχουμε Alsoma 84. Πάμε στο επόμενο. Έχουμε Saint Maximin 83 και το τελευταίο collector Team of the Week Pick έχει Keen. Keen από την Everton, 82άρης. Οκ, τα base icon pick δεν θα τα ανοίξω, ούτε θα ανοίξω τα club pack όπως είπα και πριν. Πάμε στα δύο headliners pack, για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν. Έχουμε φυσικά το flair των headliners, έχουμε Γαλλία, έχουμε left back και είναι ο Αμάβη, ο 84ης. Αρκετά κακό, θα ήθελα κάτι καλύτερο στο δεύτερο και τελευταίο pack για headliners, για να δούμε. Είναι Αυστρία, είναι CB και είναι και από την Eintracht το Hinteregger. Δεν είναι κάτι πολύ καλύτερο, αλλά τουλάχιστον είναι 87, όπου είναι φόντερ και θα μας βοηθήσει προφανώς για διάφορα SBC. Πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε με τα Team of the Year 5% pack. Αυτά είναι αρκετά σπάνια, δεν βγαίνουν συνέχεια. Παρ' όλα αυτά θα δούμε τι μας επιφυλάσσει. Τουλάχιστον δεν είναι 1% όπως αυτά, αλλά 5% και έχει 20 packs. Έχουμε ανοίξει ήδη το πρώτο pack. Πάμε στα επόμενα 19. Για να δούμε. Κάνουν 70.000 συγκεκριμένα. Εδώ έχουμε flare. Μπλε, αλλά δεν ήταν καν Borgi Walkout και ήταν και Champions League Rudiger 81. Πάμε στο επόμενο κατευθείαν. Εδώ έχουμε Gold, είναι ο Folland, δεν είναι καν Borgi Walkout. Πάμε στο επόμενο. Είναι Borgi Walkout. Είναι Mob Flair. Είναι Κροατία Perisic. Είναι... τι είχαμε Food Birthday. Απίστευτο. Είναι το καινούριο πρόμο. Είναι το νέο πρόμο. Είναι το Food Birthday πρόμο. Είναι τα γενέθλια του FIFA. Και τύχαμε 90 Perisic. Πραγματικά δεν περίμενα να τύχουμε κάποιον από τους καινούριους. Αλλά τύχαμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Τουλάχιστον είδαμε μια νέα φρέσκια κάρτα, φρέσκια, και αυτός είναι ο Perisic. Για να δούμε. Προχωράμε και είναι Λέβα. Είναι ο Λέβα, απίστευτο. Ναι ρε μάγες, απίστευτο. Τύχαμε Team of the Year. Πω, το έκανα skip, αλήθεια. Ήταν Borgi Walkout. Μου φάνηκε τόσο gold το flair, δεν περίμενα να είναι τόσο gold, αλήθεια. Θα το τσεκάρω λίγο στο μοντάζ μετά για να δω τι παίζει, γιατί νόμιζα ότι ήταν gold πραγματικά και τελικά ήταν Team of the Year. Είναι απίστευτο, είναι ο Lewandowski 98, είναι το υψηλότερο rating της Team of the Year μαζί με Cristiano Ronaldo και Messi. Είναι απίστευτο πραγματικά, Team of the Year Lewandowski. Εκπληκτικό μάγκες, εκπληκτικό. Τι βγάλαμε αυτή τη στιγμή. Δεν το πιστεύω. Πω πω μάγκες. Νόμιζα αλήθεια, δεν σας κάνω πλάκα. Αλήθεια, νόμιζα ότι ήτανε χρυσό. Ήτανε χρυσό το φλερ, έτσι το είδα ρε παιδί μου. Και το έκανα skip κατευθείαν. Έχω τρελαθεί πραγματικά. Θα κάνουμε σε τους duplicates. Και πηγαίνει 1000 points, wow. Νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει, διότι αν θυμάστε είχε βγει ο Player of the Month level και τον είχαμε κάνει στη σειρά με τα Player of the Month SBC και είναι 93 rating. Οκ, είναι ο Team of the Year level, αλλά αν δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα στην ομάδα θα προτιμούσα να τον πουλήσω για να πάρω τα points τα οποία θα μας βοηθήσουν στις αγορές που θα χρειαστούν για τα μελλοντικά SBC. Απίστευτο πραγματικά, πραγματικά απίστευτο. Δεν έχω λόγια στο 5ο pack από τα 20. Τίποτα, απλά πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Δεν έχουμε κάνει Borgi Walkout, θα το κάνω skip κατευθείαν. Πάμε στο επόμενο. Έχουμε εδώ, το κρατάω καλύτερα, το flair. Είναι Αγγλία, είναι Cam και είναι την Tottenham, είναι Man of the Match
από το Europa League ο Dele Alli, είναι man of the match κάρτες αυτές, δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω τις κάρτες του Europa League, παρόλο που είναι η Europa League Alli. Είδαμε και κάτι διαφορετικό μετά τον Perisic. Πήγαμε στο επόμενο pack, δεν είναι Vortigo Couch, skip κατευθείαν, φεύγουμε δυνατά για το επόμενο pack. Επίσης δεν είναι Vortigo Couch, Milner, 10ο pack. Ανοίξαμε το 50% των packs με τις πιθανότητες 5% για Team of the Year. Πραγματικά στο 5ο pack βγάλαμε έναν από τους 3 καλύτερους από άποψη rating της Team of the Year. Εκπληκτικό. Και είναι μετά από αρκετό καιρό, μετά από σχεδόν ένα μήνα, ένα βίντεο το οποίο είναι καταπληκτικό. Είναι pack opening. Εδώ έχουμε Γκάνα, έχουμε goalkeeper και είναι ο Νανά. Είναι Champions League, δεν ήταν Team of the Year. Έχουμε ένα pack opening το οποίο πήγε πραγματικά τέλεια. Δηλαδή είδαμε και Perisic, είδαμε από τη Food Birthday το καινούριο promo, είδαμε και Team of the Year εκεί όπου τζογάραμε. Στα Team of the Year 5% πιθανότητες packs και πραγματικά είμαι απίστευτα χαρούμενος. Άλλα 5 packs από αυτά. Δεν είναι Portugal Workout, εδώ είναι ο Ρομέρο, εδώ είναι ο Σακίρι, άλλα 3 pack, για να δούμε. Οπότε αυτό είναι, όσο δεν είναι τα κάνω skip κατευθείαν, προτελευταίο pack. Επίσης δεν είναι, Μπουράκι Ιλμάζ, ο οποίος έκανε και hat-trick με την εθνική ομάδα της Τουρκίας απέναντι στην Ολλανδία τις προάλλες. Και το τελευταίο pack είναι επίσης non-boards, είναι ο Ζωάο Μάριο. Και πιστεύω ότι κάπου εδώ θα σταματήσουμε, διότι τα ακόλουθα packs δεν βρίσκω κανένα απολύτως νόημα να ανοιχτούν. Anyway, πάμε πίσω, πάμε ξανά στην αρχική οθόνη, εδώ όπου θα συνοψίσουμε τα πάντα. Από το συγκεκριμένο pack opening, το οποίο πήγε για μένα τέλεια, δεν θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Φυσικά βγάλαμε και τον Perisic, τον Food Birthday. Ήταν μια, όπως ξαναείπα, φρέσκια κάρτα που έδωσε κατά ψέματα έτσι την φρεσκάδα του στο pack opening. Από τις νέες κάρτες, εδώ θα σας τις βάλω να τις δείτε στο μπάγκο, νομίζω και δεν έχει όντως καμία. Εδώ θα τις βλέπετε μία-μία από το καινούργιο event του Food Birthday και μάλιστα είναι μόνο η Team 1, δεν είναι καν όλοι released. Είναι και η Team 2 που ακολουθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει και εκεί και μπορεί να κάνουμε και εκεί ένα pack opening πάλι με Lightning Rounds. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Για την ώρα έχουμε τον Perisic στο club, ο οποίος είναι από τα υψηλότερα rating. Είναι 90+. 90+, όπως θα δείτε, είναι ο Perisic, είναι ο Vardy, είναι ο Thiago και είναι ο Sané. Ο Sané είναι 91, ο Thiago είναι 92, ο Vardy είναι 91 και ο Perisic είναι ο 90, ο οποίος πήχαμε. Μετά ακολουθούν οι κάτω των 90, δηλαδή 89, 88, 87, 86 και 85. Και στη συνέχεια ακολούθησε ο Team of the Year, Robert Lewandowski. Αυτή πραγματικά η παιχτάρα που ειλικρινά και Team of the Year γκαραντίνα ήτανε και πραγματικά να ήξερα ότι θα μου έρθει Team of the Year, σίγουρα δεν θα μου ερχόταν στο μυαλό ένας από τους 98άριδες, όπου είναι και ο Λέβα. Αυτά από μένα, δηλαδή, ας πούμε άνοιξα το Team of the Year Guarantee Pack τις προάλλες και χωρίς να περιμένω κάτι και όντως ήρθε ο Alphonso Davies, ο οποίος είναι το χαμηλότερο rating στην Team of the Year. Δεν με πειράζει βέβαια, είναι μια πολύ μετα κάρτα για το αληθινό FIFA, αλλά έχει μπει στην ομάδα μου και κάνει το πράσινο link με τον Boateng, όπου τον έβαλα ξεκάθαρα να κάνει το SBC του για να μπει ο Neuer στην ομάδα. Πιστεύω ότι έχω μια πολύ όμορφη ομάδα. Εκεί μπροστά έχω τον Eusebio, τον Μομιστούν, τον οποίο τον έτυχα στο δεύτερο το account μου, διότι έχω και ένα δεύτερο account στο οποίο είναι ουσιαστικά βοηθητικό και τον έφερα σε μένα και πραγματικά είναι ένα εκπληκτικό pool. Εδώ όπως θα δείτε και στον πάγκο έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα, έχω Άλισον, έχω Κόλ, έχω Ιέρο, έχω Περέιρα, έχω Μαραντόνα από το SBC που βγήκε
τον Baby, έχω τον Bergwijn, τον Future Stars, έχω τον Saka, τον Future Stars, έχω τον Lewandowski, τον Player of the Month που προείπα. Έχω κανονικό Van Dijk, αλλά σε Champions League version. Έχω Baby Zidane, έχω Prime Hadji και έχω και κόκκινο Messi, τον οποίο τον ανέβασα στο Instagram. Όσοι δεν με έχετε στο Instagram, θα το έχω και κάτω στην περιγραφή. Θα εμφανιστεί και στην αρχή του βίντεο. Μπορείτε να με κάνετε ένα follow, γιατί ανεβάζω αρκετά pulls off camera και μπορείτε να τα βλέπετε φυσικά και να βλέπετε και διάφορες ενημερώσεις. Αυτά από μένα. Θα δω τι θα κάνω με τον Λέβα και θα σας ενημερώσω πάλι στο Instagram. Αυτά από μένα, όπως ξαναείπα, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!